Ήθελα να προσθέσω στον κύριο Μπέιν ένα παράδειγμα από την προσωπική μου αντίδραση. Εγώ είμαι Αρμάνος και η μητρική μου γλώσσα είναι τα αρμανικά. Στο σπίτι η γιαγιά μου, η μητέρα μου μιλούσανε αρμανικά, στο σχολείο πήγαινα για να μάθω ελληνικά και θυμάμαι τα τραγούδια που μάθαινε η γιαγιά μου στο σπίτι όταν ήμουν 3 και 4 χρόνων, ενώ δεν θυμάμαι κανένα τα τραγούδια που μάθαινα στο δημοτικό σχολείο. Τώρα λοιπόν μετά από 50 χρόνια που συνέβη μια απίστευτη έκρηξη της μητρικής μου γλώσσας η οποία με οδήγησε σε πολλές αποφάσεις, και την μελετώ, πρώτα απ' όλα τη θυμάμαι όλη. Δεν τη μίλησα ποτέ, αλλά όλη η γλώσσα αναδύεται από μέσα μου. Και άρχισα βεβαίως να τη γράφω με το λατινικό αλφάβητο και το αλφάβητο που σταθεροποίησα στο συμπόσιο των Βιτολίων το 1997. Και θέλω να προσθέσω αυτά τα δύο παραδείγματα στη θέση του κυρίου Μπέι. Ένας Έλληνας ποιητής που λέγεται Γιώργης Έξαρχος γράφει ποίηματα χρησιμοποιώντας το ελληνικό αλφάβητο. Γράφει στα ελληνικά, γράφει βλάχικα, αλλά χρησιμοποιεί το ελληνικό αλφάβητο. Κάποια μέρα λοιπόν, επειδή ζει στη Θεσσαλονίκη, μου έστειλε ένα γράμμα και μου είπε πήγαινε στις εκδόσεις Γαβριηλίδης και πες στον Σάμι, είναι ο εκδότης και κοινός γνώριμος, να σου δώσει τη Θεογονία, μια ποιητική μου συλλογή. Το δεύτερο μέρος έχει βλάχικα ποίηματα, ελληνικά και βλάχικα. Επήγα λοιπόν, πήρα τη συλλογή, έριξα μια ματιά, το κλείσα και το έγραψα εγώ βλάχικα με ελληνικό αλφάβητο, δεν διαβάζω. Και μου έκοψε την καλημέρα. Είναι αυτό που είπε η κυρία, ότι είναι και θέμα ιδεολογίας. Είναι κι άλλοι. Όπου πάω καμιά φορά στα βλαχοκόρια, βλέπω κόσμο που γράφει στα βλάχικα με ελληνικούς χαρακτήρες. Ο τραγουδιστής εκεί, ο Κώστας ο Ζούκας, γράφει ποίηματα στα βλάχικα με ελληνικούς χαρακτήρες. Ο Κώστας ο Βίρμος δεν έχει ποίηματα στα βλάχικα με ελληνικούς χαρακτήρες. Έχει γράψει, ναι. Δύο-τρία. Υπάρχει. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, κάποια παιδιά από τα χωριά, αυτά τα βλαχοχώρια, ο μόνος τρόπος να μάθουν τα βλαχικά είναι από τους γονείς, τους παππούδες, όσοι ζουν. Εσωτερική, δηλαδή, οικογενειακή μάθηση. Και θα είναι στο βαθμό που μπορεί πια, να με τις σύγχρονες αναλύσεις. Με εξαίρεση της γλώσσας παιδείας. Και αυτή η αγκαλιά είναι ένα έκανα μια έρευνα πέρυσι και η νεολαία και αφού πολύ ελάχιστα τώρα. Κάποιε ελάχιστε τσαντάρκουν, χείρι, μπορέσει να με αρέσει. Όχι, το σχολείο για τα παιδάκια. Και το σχολείο. Τα μάθα τα παιδάκια. Ναι, αλλά από τη δήμοση εδώ δεν είναι. Άλλη μια ερώτηση. Ήθελα αν μπορούσατε να μα δώσετε κάποιε πληροφορίε σχετικά με το αν είναι διαφορετική ταυτότητα οι Σαρακατσανέοι και διαφορετική η Βλάχη ή αν είναι κοινή ταυτότητα με διαφορετικέ, αν θέλετε, δομές. Με δεδομένο ότι έτυχε να είχα πάρα πολλούς συμμαθητές σε πολύ μικρή ηλικία στα Γιάννενα, που συχνά πυκνέρχονταν και σε αντιπαραθέσεις, τις οποίες ελάχιστα καταλάβαινε τότε, ως προς το κομμάτι των εθήμων, ως προς το κομμάτι της κοινωνικής δημοκρατικότητας που μπορεί να είχε ο καθένας, πώς αντιλαμβάνονται τις σχέσεις, μέχρι και σε κάποιες διαμάχες ενδεχομένως και στα τραγούδια ή στο ποιος έχει τα καλύτερα. Τις καλύτερες στάνες και τα καλύτερα μαντριά, ας πούμε, σε επίπεδο τεχνογνωσίας. Αυτό, αν υπάρχει κάποια... και πού εντοπίζετε, διαφορετικές ταυτότητες, ας πούμε, είναι στο ίδιο... είναι διαφορετική, αλλά είναι μεγάλο μπέρδεμα. Τα γνωστικά επιστημονικά θα μπορούσα να πω, το πιο σίγουρο είναι να πούμε ότι η Σάρα Κατσάνη είναι ελληνόφωνη, νομάδες, μέχρι πολύ αργότερα από την Βλάχη, όταν βέβαια τους Βλάχους τους ορίζουμε ως Αρμάνος, αρμονικαμή. Το ότι οι Βλάχοι είναι λατινόφωνοι, οι Σαρακατσάνοι ελληνόφωνοι. Και αυτή είναι η μοναδική διαφορά και τόσο είναι πολύ συνειδητό. Που λένε εμείς έχουμε την ίδια ζωή λίγο πολύ από, με τους Βλάχους, αλλά δεν είμαστε Βλάχοι. Και συμφωνώ από τη μία στιγμή, ναι, δεν έχουμε σίγουρη ένδειξη ότι οι Σαρακατσάνοι υπήρχαν ποτέ Βλάχοι. Έχουμε κάποιες λέξεις, αλλά τι αποδείχνουν. Είναι λέξεις όπως είναι στο Τάτα για τον πατέρα, που λένε κι άλλο, που είναι μια λέξη ούτως ή άλλως που προφέρεται εύκολα από τα παιδιά. Μετά έχουν το μαρκάκι για το γιαούρτι, γιατί είναι τις βλάχικες λέξεις, το οποίο μπορούμε όμως και να το εξηγήσουμε και με κάποια επαφή των γλωσσών. Αλλά η ταυτότητα δεν υπάρχει διαφορετική. Αλλά είναι μεγάλο μπέρδεμα, σας λέω πάλι, και να σας μπερδέψω 2-3 παραδείγματα, γιατί μόνο με την επιτόπια έρευνα μπερδευόμαστε τόσο πολύ. Στην Αλβανία,
ξέρετε ότι υπάρχουν βλάχοι, βλαχόφωνοι, χρεμένοι που αυτοχαρακτηρίζονται ως Σαρακατσάνοι. Και δεν είμαστε Σαρακατσάνοι χαμένοι. Είμαστε βλάχοι που μιλάνε βλάχικα. Δεν είναι στα Σκόπια. Αλλά στα Σκόπια όμως οι Σαρακατσάνοι μιλάνε ελληνικά. Είναι στο Περιστέρι, ας πούμε. Μπορεί να έχει δει καμία. Κατά βάση οι Σαρακατσάνοι είναι πιστεύετε ότι βλάχοι υπάρχει επίθετο Σαρακατσάν στη Ρουμανία και όλη η οικογένεια Σαρακατσάνου είναι βλάχοι. Λαχόφωνοι. Και στα χωριά όμως. Πιστεύετε ότι στα χωριά του Κατσαντώνη πια είναι το άγραφα. Πηγαίνουν στα άγραφα στους ελληνόφωνους νομάδες και παίρνουν, τους ελληνόφωνες βοσκούς και μου λένε εμείς είμαστε βλάχοι. Και λέω ποιοι είναι οι Σαρακατσάνοι τότε, εγώ νομίζω ότι είστε οι Σαρακατσάνοι. Α, πα, 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 οι Σαρακατσάνοι είναι αυτοί του τσίτσι φάτσι στο Μέτσοβο, αυτοί είναι οι Σαρακατσάνοι. Αυτά δεν τα γράφουμε, είναι τόσο δύσκολο από μόνο στην επιτόπια έρευνα. Και δεν το λέει ένα, το λέει ολόκληρο κόσμο. Στα χωρί υπάρχει. Εμείς είμαστε βλάχοι και οι Σαρακατσάνοι μιλάνε τα βλάχια. Τόσο δύσκολο, δηλαδή η ταυτότητα όντως είναι δύσκολο να μιλάμε. Και όμως πολλοί βλάχοι που κατέβηκαν λίγο νότια, χάσανε το βλάχικο το ελληνικό. Μιλάνε ελληνικά, δηλαδή εκεί ειδικά προς την Καρπενήσια, από εκεί τέτοια μέρη, δεν ξέρουν καν και θεωρούν βλάχους μόνο τους οπάνητες, ας πούμε. Η ορεινή ναυπαρχία, η οποία όμως λέει όλους τους μη βλάχους βακάρους. Το βακάρι είναι στα βλάχικα. Ναι, με τις αγελάδες. Και τους άλλους τους λένε αυτό είναι ενδιαφέρον, τους πιο κάτω τους λένε κραβάτ. Και το κράβαρ είναι το ίδιο στα σλάβικα. Κράβαρ είναι η αγελάδα στα σλάβικα. Βάκα είναι στα. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Τέλος πάντων, αυτοί που δεν ασχολούνται με την κοινοτροφία. Αλλά ναι, πολύ πιθανό είναι εκεί στην ορεινή ναυπαρχία αυτά τα χωριά εκεί πέρα τη Μαρία Πενταγιώτη, α εκεί που είναι η για Πελοπόννησο δεν θέλω να πω. Όχι. Όχι, υπάρχουν κάποιες συνδέσεις. Ναι, Λαγερνά, Λαγιώτη. Ναι, εντάξει, εμείς έχουμε τώρα, υπάρχει ο Γερμανός, είναι Γερμανός, και τώρα είναι Γερμανό. Ήταν κάποτε που ακούσε στη Γερμανία. Ναι, ναι. Αλλά το βλαχός είναι και σαν επαγγελματική ως όλη. Ναι, ναι, ναι. Στην γραμμή που υπάρχουν βλαχόφωνοι, αγρίμοι, ολαμία, είναι ο τώρα βλάχος Νάξιο, που είναι μωρός στην Νάξιο, δεν πάει να πει ότι ήταν βλάχιος. Έχει καμιά σχέση με την Ελλάδα, το πριγκιπάτι της βλαχίας, κάποια στιγμή έφτανε μέχρι τόσο χαμηλά. Όχι, έχει σχέση με την λατινοφωνία και με την ενασχόληση. Ότι είναι μια ταύτιση της ενασχόλησης που βοσκούμε με τη λατινοφωνία. Γιατί οι κατεξοχήν κτηνοτρόφοι μιλούσαν κάποια άλλη γλώσσα, κάποια τσιτσιφάτσι, κάποια άλλη γλώσσα, την οποία τη χαρακτηρίζουν ως βλάχικη και τον κτηνοτρόφο ως βλάχο. Την λέξη βέβαια τη βλέπουμε πολύ πιθανή, έτσι, πολύ πιθανότητα κελτική. Βλέπουμε στον Κέσσαρα, ας πούμε, το ντεμπέλο γάλλικο βολκέ να μπαίνει σαν γλώσσα για κάποιο κελτικό φύλλο, μετά για τους μη, για τους αλόφωνους, για τους λατινόφωνους, δηλαδή τον βλάχο σαν λέξη είναι πολύ παρεξηγημένη και βλέπουμε μέχρι τη Τσεχία και στην Ελλάδα. Πολωνία, Πολωνία, χωρίς να πάει να πει ότι είναι αφρικίες βλάχων, λεγόταν βλάχοι, λεγόταν και Ρουμάνοι βλάχοι παλιά. Βλάχοι όχι, αλλά υπήρχαν βλαχίες εδώ. Αυτές οι μικρές, η μικρή βλαχία και η μεγάλη βλαχία, ήταν στην Ακαρδανία και στη Θεσσαλία. Ένα τελευταίο, με συγχωρείτε που σας πρότωπα. Εγώ λέω όχι, ο χρόνος ο δικός μου είναι κάμωσος. Πώς, υπήρχε ένα ερώτημα σχετικά με το πώς μάλλον με την καταγωγή της βλάχικης γλώσσας. Όταν λέμε βλάχη εννοούμε γηγενείς αρχαίους πληθυσμούς της Πίνδου, οι οποίοι επί ρωμαϊκής αυτοκρατορίας υιοθέτησαν τη λατινική γλώσσα. Αυτό δεν το ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Ενδεχομένως είναι γηγενείς αυτόχθονες πληθυσμοί. Αυτό είναι λατινίστησαν. Εκπληθυσμένοι είναι πλέον με αφιχθέντες Λατίνους. Δηλαδή αρχαίοι Έλληνες, αρχαίοι Ιτάκες, αρχαίοι Ιλληροί, αρχαίοι Ιτάκες, και αφιχνιωμένων και των καινούριων Λατίνων, όλοι μαζί, ναι, με έναν απαραίτητο. Κράτησε η λατινική γλώσσα. Κράτησε μια γλώσσα περισσότερο από τους άλλους πληθυσμούς. Αλλά τώρα εντάξει, το σίγουρο είναι ότι υπάρχει ο όρος βλάχος από τον 9ο αιώνα στην Πίνδο και εκεί είναι και η Πίνδα τους. Ναι. Ο όρος βλάχος εμφανίζεται πολύ αργότερα από όριο στον Άγιο στου Ρουμάνου. Πολύ αργότερα. Το δεν πάει να πει ούτε κατέβηκαν από τη Ρουμανία, ούτε ανέβηκαν από εδώ.
σημαντικό. Ιστορικές μαθητές δεν έχουμε για μετακίνηση. Αλλά, ναι, ακριβώς αυτό. Αλλά ποιες γλώσσες, ποιες ομάδες τώρα εκλατινίστηκαν, αφήνουμε στους ιστορικούς και έναν όφηλο, δηλαδή σαν ιστορικός του σήμερα, γλωσσολόγος, αστρογράφος, να μιλάμε για τον 81 και ώρα. Δεν αλλά είναι λίγες πηγές εκείνα τα χρόνια. Εγώ πιστεύω προσωπικά ότι η κάθοδος των Σλάβων έχει αλλάξει πάρα πολύ τα Βαλκάνια. Και όταν βλέπουμε τις παλιές ομάδες που υπήρχαν στα Βαλκάνια, είναι περισσότερο ελληνικά στον νότο, αλβανικά. Και υπήρχε πριν τα αλβανικά στη Δύση, και όλη αυτή τη Μωρισσία, Λακία και αυτά μιλούσαν κάποια λατινικά, τα οποία με την κάθοδο των Σλάβων κατέβηκαν. Ναι. Δεν πάει να πει αυτό τη βλάχη κατέβηκαν. Δηλαδή αυτό το μέρος το οποίο διασπάστηκε, αυτό είναι το ερώτημα, πού είναι, στην νότια Σερβία, στην ορεινή Βουλγαρία. Πάντως σίγουρα δεν ήταν ούτε η Πύργος ούτε τα Καρπάθια, κατά τη γνώμη μου. Όταν συγκρίνουμε δηλαδή τις σχέσεις που έχουν όλες αυτές οι γλώσσες μεταξύ τους και τα τοπονύμια που υπάρχουν και βλέπουμε την αλβανική και τη ρουμάνικη και τα βλάχικη και βλέπουμε τα κελά στοιχεία, πιστεύω ότι είναι σίγουρο ότι υπήρχαν κάποτε γείτονες, ότι υπήρχε μια γυπνίαση Λατίνων και Αλβανών πριν κατέβουν οι Σλάβοι. Και όλο αυτό που μας μπερδεύει σήμερα είναι καταρχήν ο εξισλαβισμός, πώς το λένε. Εξισλαβισμός των διαφόρων ομάδων. Αλλά τέλος πάντων, αφού δεν είναι κανείς εδώ πέρα να μας σταματήσει, πρέπει εγώ να δω το. Να σας πω πότε τελειώνουμε και πότε έχουμε άλλες ερωτήσεις, έτσι. Με τι. Ή ποιος είναι υπεύθυνος εδώ πέρα τώρα. Εσείς είστε. Να μας διώξει. Εσείς. 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 Εσείς και οι λαθητές. Εσείς. Μια κυρία θα λύθω. Μια ερώτηση ήθελα να κάνω. Σας άκουσα να αναφερθήκατε πριν σε... Εντάξει, δεν είναι απόλυτα σχετική με το θέμα που είναι τα βλάχικα και οι βλάχοι. Απλώς αναφερθήκατε πριν σε Μακεδόνης, κάπως έτσι. Μακεδόνσκι. Ναι, Μακεδόνσκι. Θέλετε να πείτε λίγα λόγια γι' αυτό, γιατί εγώ δεν κατάλαβα ακριβώς ποια συγκεκριμένη γλώσσα μιλάτε. Τα Μακεδόνια στην ομιλία μου έγραφε στον Καβαλιώτη Ρωμαϊκά. Τα Ρωμαϊκά ήταν τα ελληνικά. Βλάχικα λέγανε τα αρμανικά, όπως λένε σήμερα. Όλες οι γλώσσες έχουν αλλάξει και έχουν διάφορες ονομασίες. Ακόμα και τα ελληνικά δεν λέγονταν ελληνικά τότε. Και εκεί που λέει ο Καβαλιώτης, ο Μασκοπολίτης, Βουλγάρικα, εγώ αυτά θα τα λέγαμε σήμερα Μακεδόνσκι. Και στους φοιτητές και σε όλες τις ομιλίες έχω αρχίσει να λέω Μακεδόνσκι, γιατί παρεξηγούνται πιο λίγοι. Αλλά δεν μου έρχεται ούτε στα γερμανικά, ούτε στα ελληνικά. Όχι, εγώ δεν το πάω για να παρεξηγηθεί κάποιος, απλώς επειδή υπάρχει μια προπαγάνδα γύρω από τη λέξη αυτή. Εγώ εννοώ τη γλώσσα που μιλιέται στη Δυτική Μακεδονία στην Ελλάδα και στην άλλη μεγάλη που μιλήσαμε στη Φιλόρδη. Από ό,τι και στη Φιλόρδη. Δεν ξέρω τη γλώσσα, όταν πάω εκεί πέρα. Ναι, και στον Έστρα. Εγώ τι μιλάω. Και όταν πάω εκεί πέρα, δεν λέω Μακεδονία. Στα ελληνικά δεν μου έρχεται να το πω. Ούτε στα γερμανικά. Είναι ανύπαρκτος σήμερα, να πούμε ότι είναι μια ξεχωριστή γλώσσα. Γι' αυτό το ρώτησα, γιατί υπάρχει αυτά τα 10 βήματα που έχω περιγράψει προηγουμένως. Είναι αυτά τα 10 βήματα, τα έχει περάσει η γλώσσα. Οπότε είναι ανώφελο, ούτε να πούμε όπως λένε στην Ελλάδα, ότι είναι ένα ιδίωμα και ένα κράμα. Είναι μια γλώσσα ξεχωριστή. Και αυτό που λένε οι Βούλγαροι και λένε ότι είναι Βουλγάρικα, με όλα αυτά που έχει περάσει τώρα, υπάρχουν ακαδημίες, σχολεία, άλλη ορθογραφία κτλ. Είμαστε υποχρεωμένοι να την αναγνωρίσουμε ως μια ξεχωριστή γλώσσα. Πες ότι είναι συγγενεύει πάρα πολύ με τα βουλγάρικα, πες ότι δεν έχουμε στα ελληνικά ονομασία για την γλώσσα. Όσο για τις ελληνικά, για τους ορισμούς, ο όρος είναι μακεδόνικος. Όχι, αυτό δεν απαγορεύει. Ακόμα και αυτός που ήταν πρόκειμος, θεωρείται. Ας με διορθώσει ο κύριος Μπέης και ο κύριος Κάλλος. Είναι κάτι με αυτό που λέμε, συγγνώμη, που με επιτρέπεις, με τους μουσουλμάνους επάνω στην Θράκη. Λοιπόν, τους αναγνωρίζουμε σαν μουσουλμάνους. Ενώ οι άνθρωποι μιλάνε μια γλώσσα. Πώς θα την πούμε, μουσουλμάνικη γλώσσα. Ή αυτός ο Φουκαράς, ο κομμουνιστής που έχασε την πίστη του στον Αλλάχ, πώς θα λέγεται, πρώην μουσουλμάνος. Ναι. Λοιπόν, κάπως πάει. Την τελευταία λέξη. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά το βιβλίο του Τάσου Κωστόπουλου, η ξεχασμένη γλώσσα, αναφέρεται σε απαγορευμένη γλώσσα, αναφέρεται στο Μακεδόνσκι. Ο νεαρός μπορεί να προμηθευτεί το βιβλίο και να μάθει τα πάντα. Η απαγορευμένη γλώσσα, εκδόσεις βιβλιόραμα, όπου και το βιβλίο του κ. Κάρου για την ταυτότητα των βλάχων.
του ιστορικού Τάσου Κωστόπουλου. Σωστά το λέω, κύριε Μπέρ. Και δημοσιογράφου. Δημοσιογράφου. Και δημοσιογράφου. Λοιπόν, θα το έλεγξε να κλείσω. Το χάρηκα πάρα πολύ. Έχει να δείτε.